Το θέατρο της ανανέωσης, μοντέρνο και σύγχρονο, αρχίζει σιγά σιγά να πλησιάζει την πίεση της παράδοσης, της πρωτοπορίας. Αυτό είναι πλέον το βασικό του περιεχόμενο. Ένα έργο που διαμορφώνεται μέσω των επιδράσεων, των συναισθημάτων, της ελευθερίας που εκτίθεται σε όλες τις πιθανότητες και όλες τις ερμηνείες, αλλά επίσης και στην προοπτική της διαθεματικότητας. Αυτή η ιδέα της κοινικής ποίησης κατά παρόμοιο τρόπο αναπτύσσεται σε σύγχρονη εποχή μέσω της δράσης και της performance. Σε αυτά τα μοντέλα αναζητείται η ουσία, δηλαδή η υπερβατική γνώση που εκτίθεται μέσω διαφορετικών τεχνικών και μέσω των διαφόρων τρόπων αντίληψης του χρόνου, του χώρου και της κίνησης. Ο ποιητικός χρόνος της πρωτοπορίας είναι ο μη χρόνος. Ο χώρος τοποθετείται ανάμεσα στο αφηρημένο και το συγκεκριμένο. Αποτελεί μια από τις βασικές μεταφορές της σύγχρονης ζωής. Η κίνηση περιλαμβάνει μια ποιητική αίσθηση πολύ βαθιά, στην οποία οι έννοιες αποκτούν χαρακτήρα, παίρνουν σχήμα όταν σχετίζονται με άλλες. Το πρόσωπο διαλύεται και μετατρέπεται σε αφαίρεση της πραγματικότητας, σε μια έννοια εν κινήσει. Δίχως την ανθρώπινη ενέργεια του υποκριτή, ενεργητική ή παθητική, πιθανόν ο θεατής να βρισκόταν μπροστά σε μια εγκατάσταση ή κάποιο άλλο έργο εικαστικής τέχνης. Όταν ο θεατής βλέπει μια δράση ή μια performance, πάντοτε θα έχει την αίσθηση ότι η ιδέα του κόσμου εφευρίσκεται ξανά και ξανά. Πάλι ξεντελειών και φορές με ήχο. Λες δεν φορχάμε. Σερ ο νοσερ. Γιατί όχι εγκολομιάκο με στις κόσες, πέρα με παρεθέει γραφείος. Στο ποιητικό θέατρο, ο θεατής βιώνει μια διαδικασία, την οποία οφείλει κατά κάποιο τρόπο να ολοκληρώσει. Η ανάγκη αυτή του πειραματισμού με την ουσία των πραγμάτων, τις κινήσεις και τις ταυτότητες, οδηγεί στη συνοπτικότητα. Η συντομία προέρχεται από την ανάγκη για υπερίσχυση του ουσιώδους. Όταν σε μια λευκή σελίδα υπάρχει μόνο μία φράση, τότε εκ των προτέρων γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για κάποια ξεχωριστή σκέψη. Σε αυτό το είδος θεάτρου κυριαρχεί η μεταφορά και όχι η μετονυμία. Η μεταφορά δεν εκφράζει πλέον τις σταθερές σχέσεις, αντίθετα έναν ασταθή, στιγμιαίο δεσμό, ένα δευτερόλεπτο διανοητικής κίνησης, μια σύγκρουση, μια συγκυρία, μια ανάφλεξη. Το πραγματικό χλεβάζει το απίθανο και ποτέ δεν μένει ακίνητο για να φτιαχτεί το πορτρέτο του. Το θέατρο μπορεί να είναι ποιητικό μέσα από πολλούς τρόπους, αλλά επομίζεται την ευθύνη να διαθέτει κριτική ικανότητα, απουσία τυπικών ορίων, κατακερματισμό, αφηγηματική αποσύνδεση από τον λόγο, ελευθερία, υπερίσχυση της μεταφοράς. Το μεταδραματικό θέατρο, το θέατρο μετά το θέατρο, επηρεάζει την αποιεράρχηση των σύγχρονων θεατρικών στοιχείων, καθώς τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τον χορό, τη ζωγραφική, το βίντεο κλιπ, τους ήχους, το φως, την αρχιτεκτονική. Ομοίως, διακρίνει τον σκηνικό χώρο ως τόπο καθολικής δημιουργίας και εξετάζει έννοιες όπως η ίδια η διαδικασία του έργου, ο κοινός χρόνος, στον οποίο ο θεατής και η ηθοποιός έχουν μια εμπειρία χωρίς αρχή και τέλος. Soy inocente, creo que soy inocente, más bien soy inocente. Podría deducir que soy inocente, concluyo que soy inocente. ¿Tiene usted habilidad? Pues yo no sabía que tuviera una mano zurda. No tiene por qué agradecérmelo. Cualquiera lo hubiera previsto. No, antes que usted nadie lo había hecho. Thank you.
Que bueno, sí, que no sé, que quizá, que bueno, que sí, que tal vez, no, que vale. Cada emoción es extraña. Hace dos años y un día que vivo sin él. Yo quise tener un hijo. Un hijo europeo, pero salomónico. Esta noche iniciaremos el cambio. Πώς αναπαρίσταται λοιπόν μια διαδικασία? Un retrato del espectador con civilización al fondo. Στην προσπάθειά της να αναδείξει τι είναι η ζωή, κάθε διαδικασία χρειάζεται να ρέει. Χρειάζεται να έχει την αίσθηση του ανολοκλήρωτου. Χρειάζεται να υπάρχει, να εξελίσσεται, να ζει. Η ζωή δείχνει να μεταμορφώνεται πολύ γρήγορα και το καλλιτεχνικό έργο δεν προλαβαίνει να αποκρισταλωθεί. Οι δημιουργοί αναζητούν διαδικασίες, διότι έχουν ανάγκη να εξηγήσουν την ίδια τους τη ζωή και ό,τι τους περιβάλλει ή τους προσδιορίζει. Το κοινό, το οποίο είναι όλο και πιο ενεργό, νιώθει την ανάγκη να κατανοήσει τη διαδικασία, διότι ψάχνει απαντήσεις και για τη δική του ύπαρξη. Σε αυτή τη συγκεχημένη και στρεβλή εποχή, αυτό που ως επιτοπλίστων αναζητείτε είναι νέες, πιο ατομικές αλήθειες, πιο οικίες, αλλά που να οδηγούν σε μια ανάπτυξη σε δίκτυο, συλλογικά. Η διαδικασία είναι μια αλληλουχία μεταμορφώσεων, ανακατασκευών, όπου κάτι καταστρέφεται και ξανακατασκευάζεται, ούτως ώστε μετά να ξανακαταστραφεί και να ξανακατασκευαστεί και ούτω καθεξής. Η ζωή επίσης. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ξένο, αλλά η αλλαγή αποτελεί την ίδια την ουσία της διαδικασίας. Το σώμα είναι η αιστεία του καθενός και η ουσία της αναπαράστασης της ανθρώπινης ψυχής γίνεται αντιληπτή στη σκηνή μέσω της προβολής του. Υπάρχουν σώματα που μιλούν και σώματα που δεν μιλούν. Υπάρχουν εκείνοι που κρύβονται στο σώμα τους και άλλοι που του επιβάλλονται. Είναι η υλοποίηση του πνεύματος. Οι διαδικασίες είναι πνευματικά ταξίδια και οφείλουν να εμπεριέχουν μεγάλες δόσεις βεβαιότητας, δοκιμής και λάθους. Τα πάντα μπορούν να αναπαρασταθούν. Ο ρεαλισμός είναι η πηγή της ίδιας της φαντασίας. Το όνειρο είναι αληθινό,
ένας μη συνειδητός ρεαλισμός. Ρεαλισμός είναι η ουτοπία να είσαι ρεαλιστής σε έναν χώρο όπου υπάρχουν πολλοί κόσμοι. Ο κατακαιρματισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να αναπαραστήσεις προθέσεις. Ο θεατής ακούει φωνές και οφείλει να επιλέξει οπτική γωνία, τη δική του οπτική γωνία. Ο λόγος δεν είναι η μοναδική ορατή, αόρατη γλώσσα. Κάθε έργο σηματοδοτεί μια διαφορετική φάση. Κάθε έργο είναι μια διαφορετική αφύπνιση. Το continuum έγκυται στη διαφορετικότητα. Κάθε έργο είναι ένα ένιγμα που προκύπτει από το πουθενά και πρέπει να το ανακαλύψουμε λίγο-λίγο, να μαντέψουμε τα όρια του, να το διελευκάνουμε λίγο ή πολύ, μαζί με κάποιο άλλο μυστήριο, μέσω της έντασης και της ομορφιάς. Αυτή είναι η λογική του θεάτρου. Η αισθητική δημιουργεί προσωπία, αλλά βοηθά να υπερβούμε τη συνείδηση. Η αναζήτηση της ομορφιάς, μια αισθητική έννοια της συγκίνησης και ταυτόχρονα απελευθερωτική. Η ομορφιά βρίσκεται στους ενδιάμεσους χώρους, στις εντάσεις τους, στο να μην είναι όλα γνωστά. Ο καλύτερος τρόπος να αποκτήσει διαστάσεις στο ποίημα είναι μέσω της κοινικής γλώσσας. Χάρη σε αυτήν βγαίνουν στην επιφάνεια οι φανταστικές ουτοπίες και αντιουτοπίες του καθενός. Η γλώσσα της κίνησης και της ενέργειας στο χώρο. Αυτό είναι πραγματικά το θέατρο. Έτσι, ό,τι αυτό αγγίξει, αποκτά κοσμολογικές διαστάσεις. Όποια λέξη, κίνηση, όποια ποιητική πράξη, όποια σύγκρουση, όποια ένταση, όποια στιγμή ομορφιάς μεταφερθεί στη σκηνή, ισχύει στον ίδιο βαθμό για όλη την ανθρωπότητα. Δύο αδερφοί, ίδια μήτρα. Ο ένας καταβροχθίζει τον άλλο. Η μητέρα καταβροχθίζει τα παιδιά της. Ο θεατής καταβροχθίζει το θέατρο. Το θέατρο καταβροχθίζει τον θεατή. Ο συγγραφέας καταβροχθίζει τον ηθοποιό. Ο ηθοποιός καταβροχθίζει τον συγγραφέα. Πράξεις κανιβαλισμού. Ανάμεσα στο υποτιθέμενο και το ανακριβές. Το ασταθές. Τα μυητικά σύμβολα. Αλόκοτη μουσική. Εξαφάνιση διδύμου. Πρόκειται για την απορρόφηση του νεκρού διδύμου. Σε γενικές γραμμές εντοπίζεται σε ένα πρόωρο υπερηχογράφημα πολλαπλής κοίησης, συνήθως πριν τις 14 εβδομάδες, και έπειτα στα επόμενα υπερηχογραφήματα βρίσκεται ένα μόνο έμβριο. Οδηγός χειρισμού της πολλαπλής κοίησης με επιπλοκές, λόγω ενδομήτριου εμβριακού θανάτου διδύμου. Σουσάνα Μπάρμπα και Χόρχε Καρβαχάλ. Εδώ είμαι. Για να σε δω. Για να σε δω. Για να σε αντιληφθώ. Εδώ είμαι. Τι μου έκανες? Να επιμείνεις. Είσαι ένας εγκληματίας. Άκου. Είμαι αθώος. Είσαι ο μεγαλύτερος ένοχος. Κατάφερες να μην αναπνέω. Δεν είμαι περισσότερο ένοχος από σένα. Μια μέρα θα μοιραστούμε τα πάντα. Μέχρι τον θάνατο. Μέχρι τον θάνατο. Μια μέρα η μαμά θα μας πει την αλήθεια. Την έχει πει. Δεν το κατάλαβα. Χθες, όταν... Όλα τα ξέρεις. Αρχίζω να ζω, μην με διακόπτεις. Κάποια μέρα θα σταματήσει και εσύ να ανασένεις. Είμαι στον κόσμο, μη με διακόπτεις. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να το ξεχάσεις. Άσε με.
δεν θα μπορέσεις. Τι μου έκανες? Με το πέρας της μέρας, ο αδερφός του πέθανε από φυσικά αίτια. Ένα χτύπημα φωτός τον ισοπαίδωσε. Γεννήθηκες για να ξεχάσεις τα πάντα. Δεν θα μπορέσεις. Εσείς υπήρξατε ποτέ ένοχος? Ποτέ. Γιατί θα έπρεπε? Η ελευθερία δεν αξίζει. Είναι καλύτερο να είσαι ένοχος για κάτι. Εγώ νιώθω υπεύθυνος. Αυτό δεν έχει και τόσο σημασία. Η ζωή είναι πιο ευτυχισμένη. Η ζωή είναι πιο ένοχη. Είναι πιο εύκολη. Φανταστείτε ότι δεν μπορείτε να δείτε. Φαντάζομαι ότι κλείνω τα μάτια. Φανταστείτε ένα διάλειμμα. Φανταστείτε ότι δεν έχετε εικόνες. Φαντάζομαι το διάλειμμα. Φανταστείτε ότι πάψατε να φαντάζεστε. Φαντάζομαι το αδιανόητο. Το τίποτα διαλύθηκε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Είστε ένοχος. Είμαι ένοχος. Αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Δεν έχει σημασία. Στραγγαλίστηκε. Στραγγαλίστηκε. Η μαμά, ίσως. Εξαφανίστηκε. Ταχυδακτυλουργικό κόλπο. Ένα καμπαρέ. Με τον λόρο σας. Υπέφερα. Υπέφερε. Δεν ήταν δικός μου. Ήταν της μαμάς. Υπέφερε. Δεν έχει και τόση σημασία. Φταίς εσύ γιατί είσαι μεγαλύτερος. Ή εκείνος ή εγώ. Οποιοςδήποτε. Η μαμά διάλεξε όμως. Δικαιολογίες. Εσύ φέρεις τη μεγαλύτερη ευθύνη. Εσύ τα έκανες όλα. Δεν έκανα λάθος. Θα δει. Δεν προσπαθώ να δικαιολογηθώ. Το ξέρουν. Δεν προσπαθώ να δικαιολογηθώ. Το ξέρουν. Δεν το πιστεύω. Το είδαν. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα. Την ώρα που έδιε. Πριν ή μετά. Είσαι σίγουρος ότι πέθανε? Ήταν γρήγορος θάνατος. Ανησυχώ. Αυτά τα πράγματα. Ακόμα αναπνέει μόνο. Μας αφήνει να αναπνέουμε? Ήμασταν οι δυο μας. Αυτός ο αέρας. Μόνο ένας. Αυτός φταίει. Η αθωότητα είναι τόσο παραβατική όσο και η ενοχή. Τότε νιώθω αθώος. Ο θάνατος είναι το σωστό. Θα ήμασταν ευτυχείς. Δεν άνοιξε τα μάτια. Δεν φαντάστηκε. Δεν τον ξέρει κανείς. Πώς είναι? Θα ήταν σαν ένα πουλί. Ο αέρας. Με βοηθάει να πάρω ανάσα. Σαν ένα πουλί. Έχεις έναν αδερφό από αέρα. Σαν ένα πουλί. Σε κύκλους. Όχι. Σε κάθετη εφόρμηση. Πτώση. Για να ελευθερωθεί. Αλλά είναι αθωός. Του προσπαθεί. Έφτασε. Όχι. Όχι ακόμα. Αποσυντίθεται. Είναι μπλε. Μη φαντάζεσαι. Προτιμώ να πεθάνω. Το κενό. Ή η δράση. Ο αδερφός μου δίνει μάχη. Δεν αφήνεται να πέσει. Εσύ είσαι. Ο αδερφός μου. Τον αγαπώ. Είσαι αθώος. Έχασες.
Βλέπω τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα να δεις. Πλησιάζει. Εκείνη η μέρα, εκείνη η κίνηση. Η αθωότητα είναι σημαντικότερη από την ενοχή. Η ενοχή είναι σημαντικότερη από την αθωότητα. Δεν το θυμάμαι. Εγώ έλειπα. Η μαμά μου ήταν όμως. Οι δυο μας ήμασταν. Εγώ και εσύ. Εσύ. Και εσύ, οι δυο μας. Στον αέρα. Δυο πουλιά, μαμά. Στον αέρα. Σε κάθετη εφόρμηση. Για να ελευθερωθούμε. Και πάβουμε να φανταζόμαστε. Τι ήμασταν. Εδώ. Η βούληση και η δράση. Δίχως φαντασία. Ξανά. Μαμά, ξαναγινόμαστε δύο.